Για την κατάσταση που επικρατεί τώρα, κυρίες και κύριοι, στην αγορά, θα συνομιλήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Δημάδη, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπόρων, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Γρεβενών, εκπρόσωπος των Συλλόγων Κεντροδυτικής Μακεδονίας. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Υγεία. Για πείτε μας, τι κατάσταση επικρατεί στην αγορά. Η πραγματικότητα είναι ότι βιώνουμε από τις χειρότερες περιόδους αυτή τη στιγμή στην αγορά, καθότι έρχεται σε συνέχεια της όλης της κατάστασης που επικρατούσε τα τελευταία χρόνια. Ξεχόμαστε από μία δεκαετή ύφεση, 2 χρόνια COVID, όπου οι επιχειρήσεις μας στηρίχθηκαν πάρα πολύ λίγο, και τώρα έρχεται η τρίτη πληγή, ας πούμε, που είναι η λεγόμενη ενεργειακή κρίση, που έχει ισοπεδώσει γενικότερα την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Αυτό που περισσότερο αυτή τη στιγμή σας δημιουργεί πονοκέφαλο είναι το ρεύμα, είναι οι πρώτες ύλες, είναι τα εμπορεύματα που έχουν ακριβήνει, είναι όλα αυτά μαζί, είναι η επιστρεπτέα που πρέπει τώρα να δώσετε πίσω, είναι οι φόροι, τι είναι από όλα τώρα. Κοιτάξτε λίγο, είναι όλα μαζί. Το βασικότερο πρόβλημά μας είναι η μεγάλη μείωση της καταναλωτικής δύναμης των πελατών. Αυτό είναι το βασικότερο πρόβλημα, το οποίο προφανώς έρχεται σαν συνέπεια των προγενέστων, αυτό που αναφέρατε ήδη. Άρα, όταν οι πελάτες μας δεν έχουν τη δύναμη να διαθέσουν το περίστευμά τους για να κάνουν τις αγορές τους και περιορίζουν τις βασικές ανάγκες, αυτό αυτομάτως περιορίζει τα πάντα. Σίγουρα, μεμονωμένα όλα τα άλλα που αναφέρατε, όπως είναι η αύξηση τιμής του ρεύματος ή οι πρώτες ύλες που ανεβήκανε, επηρεάζουν, είναι ένα σπιράλ το οποίο και αυτό αναγκαστικά επηρεάζει τη μέσα, άρα μειώνει την αγοραστική δύναμη. Αλλά το βασικό πρόβλημα που έχουμε εμείς, ειδικά οι μικροί έμποροι που εκπροσωπώ, είναι ότι μας ενδιαφέρει ο τζίρος. Ποτέ δεν ήμασταν οι πέτες των επιδοτήσεων. Δεν είναι στη φύση μας, στην κουλτούρα μας. Ναι. Μας προβληματίζει πάρα πολύ η πτώση του τζίρου. Ο τζίρος για να υπάρξει θα πρέπει εγώ να έχω αγοραστική ικανότητα. Να έχω χρήματα δηλαδή. Έτσι. Αυτό. Χρήματα όμως δεν υπάρχουν. Αυξήσεις δεν δίδονται. Κρίση αντιμετωπίζουμε όλοι μας, έτσι, σαν πολίτες. Δεν περισσεύει δηλαδή για να κάνουμε και τα ψώνια μας. Πού πάει το πράγμα? Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς είναι ότι πλήττεται έντονα η μικρομεσαία τάξη. Η μικρομεσαία τάξη είναι αυτή η οποία είχε πάντα το περιθώριο να κάνει τον κύκλο χρήματος στις τοπικές αγορές. Αυτοί που δεν έχουν το οικονομικό πρόβλημα, οι πολύ πλούσιοι, που δεν βιώνουν και έντονα αυτή τη στιγμή τη συγκυρία που περνάμε, δεν απευθύνονται στα μικρά καταστήματα. Άρα, στην ουσία, εμάς, το πρόβλημά μας είναι ότι η μικρομεσαία κοινωνική τάξη, η οποία είχε το περίστευμα να κάνει ένα κύκλο στην εκάστοτε τοπική οικονομία, πλέον δεν το κάνει. Γιατί ερχόμαστε από ένα χειμώνα με τεράστιο ενεργειακό κόστος και με σωρευμένες οφειλές που φύγανε ή τα δώσαμε, τα χρωστάμε. Άρα, περιορίζεται ο κόσμος στα απαραίτητα, τα οποία και σε αυτά πλέον τα παίρνουμε το μέτρο. Ναι. Πολλοί συνάδελφοί σας και ο πρόεδρός σας και άλλοι πρόεδροι επιμελητήριων που συνομιλούμε, αλλά και βουλευτές, ιδιαίτερα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λένε ότι αυτό είναι ένα σχέδιο, το οποίο περιγράφεται στο σχέδιο Πισαρίδη. Ποιο δηλαδή? Να εξαλείψουμε όσο γίνεται περισσότερο τις μικρές επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες και να πάμε σε μεγάλα σχήματα. Ασπάζεστε εσείς αυτή την άποψη, δηλαδή ότι είναι μια δρομολογημένη πολιτική από την κυβέρνηση? Κοιτάξτε λίγο, εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συγκεκριμένη κατάσταση η οποία σίγουρα επηρεάζει και πολλά σενάρια μπορεί να πλάσει ο καθένας με το μυαλό του, τα οποία μένει ιστορία να δούμε αν είναι πραγματικά ή όχι. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι σίγουρα συμπιέζονται μικρές επιχειρήσεις. Σίγουρα η κυβέρνηση έχει σαν, το έχει πει και δημόσια, σαν αντίληψη, σαν λογική τις συνέργειες, αλλά συνέργειες γίνονται σε υγιείς οικονομίες. Όταν αυτή τη στιγμή τα μικρά καταστήματα πλήττονται, με ποιον να συνεργαστεί και ποιος? Εκείνη τα βασικά μας προβλήματα. Δηλαδή, σαν σκέψη, θα μπορούσε ίσως να λειτουργήσει, αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει στην κατάσταση που υπάρχει. Μία μικρή επιχείρηση, μικρομεσαία, μπορεί να έχει πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία? Στις τράπεζες. Μεγάλη μπορεί. Στο Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχει μέρημνα για εσάς ή μόνο για πολύ μεγάλες επιχειρήσεις υπάρχει? Θα σας απαντήσω. Άρα δεν είναι σχέδιο σίγουρα αυτό? Είναι πολύ ορθά αυτά που λέτε. Το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές. Οι μικρές επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αποκλεισμένες στο τραπεζικό σύστημα. Πέραν ελάχιστον που μπορούν να έχουν πρόσβαση. Σίγουρα αυτό είναι που έχει στεγνώσει την αγορά και δεν το βλέπουμε να ανοίγει. Περιμένουμε πάρα πολύ με μεγάλη επιθυμία το λεγόμενο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο
αν θα έρθει και σε εμάς ή τράπεζα επενδύσεων που θεωρητικά θα περιλαμβάνει και τους μικρούς. Παρ' όλα αυτά, αυτό που βλέπουμε είναι ότι είμαστε εκτός από χρηματοδοτικά εργαλεία, άρα δεν μπορεί μια μικρή επιχείρηση να έχει το χρήμα που απαιτείται για να αναπνεύσει και να έχει τη ρευστότητα για να ανταπεξέλθει ακόμα και σε μια καλύτερη περίοδο σαν υπάρξει. Χρήματα έχουμε για την επιστρεπτή, να τα δώσουμε πίσω ή δεν έχουμε? Δεν υπάρχουν χρήματα, όχι, είναι πραγματικότητα. Αν και ο εμπορικός κόσμος πήρε τις λιγότερες επιστρεπτές. Πήραμε τις ελάχιστες επιστρεπτές. Είναι καταγεγραμμένο ότι η πρόσβαση που είχαμε στα χρήματα κατά την περίοδο του COVID, το έχουμε πάρα πολλές φορές, ήταν το ελάχιστο δυνατό. Κατά τη βάση. Παίρναμε τη βάση. Στη Δυτική Μακεδονία που δραστηριοποιήσετε εσείς και είστε και πρόεδρος στα Γραβένα, είχατε πρόσβαση σε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία? Ή είχατε ελάχιστη πρόσβαση και πήρατε ελάχιστα χρήματα? Παράδειγμα, η οροφή της χρηματοδότησης μέσω του ΕΣΠΑ ήταν 40.000. Ακούσαμε για 40. Εσείς πήρατε, κάναμε μια επιχείρηση 40 ή πήρατε πολύ λίγα ποσά ή έως καθόλου? Ο εμπορικός κλάδος στο συγκεκριμένο κομμάτι πήρε σε κάθε νομό μετρημένο στα δάκτυλα. Το 40, κάποιες δηλαδή στα Γρεβενά που έχουν μια πολύ σαφή εικόνα στα έρευνα που κάναμε, 2-3 επιχειρήσεις εμπορικές πήραν το 40. 2-3 πήραν γύρω στο 15. Τώρα τα νούμερα είναι λίγο ρευστά, δεν σας δίνω ακριβή στοιχεία, αλλά παρόλα αυτά ήταν πάρα πολύ χαμηλό το ποσοστό των ανθρώπων που είχαν πρόσβαση στο συγκεκριμένο εργαλείο. Το έχουμε τονίσει και το έχουμε δει επανειλημμένα. Ζητήσαμε, εγώ προσωπικά είχα ζητήσει να πέσει η βάση του ποσού της κορυφής σε χαμηλότερα επίπεδα, για να υπάρξει μεγαλύτερη διάχυση σε περισσότερο κόσμο ή να ανέβει το ποσό ώστε να μπουν περισσότεροι άνθρωποι. Δυστυχώς, κανένα από τα δύο δεν συνέβη. Νέο εργαλείο περιμέναμε, δυστυχώς δεν είδαμε. Άρα, στην περίοδο του COVID, εξαντληθήκαμε οικονομικά. Και μην ξεχνάμε, να πω και κάτι που αφορά συγκεκριμένα τον νομό των οποίων προέρχομαι, τα Γρεβενά, ότι εμείς πληττόμαστε τρομερά από το ενεργειακό κόστος. Σήμερα ξεκίνησε να σκάβεται το αέριο έξω και ευχής έργο είναι να ολοκληρωθεί. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουμε εναλλακτικό τρόπο θέρμανσης. Άρα, σκεφτείτε με ένα κατάστημα με 8 μήνες χειμώνα να προσπαθεί να ζεσταθεί με ρεύμα, το οποίο στη τιμή φέτος είναι στο Θεό. Και να έχουμε συνεχείς διακοπές ρεύματος στα ρολόγια των επιχειρήσεων. Ναι, η ΔΕΗ κόβει συνέχεια το ρεύμα, αλλά και υπάρχει. Για να πάω στους συναδέλφους. Στην Δήμητρα τη Μακρύ από την Θεσσαλονίκη, τον Νίκο τον Σπλησέρη από την Καβάλα και τον Κώστα Μαυρίδη από το Φλάσι στην Κοζάνη. Ξεκινάω από τη Θεσσαλονίκη, από τη Δήμητρα. Δήμητρα. Να ρωτήσω κάτι. Αυτή όλη η κατάσταση που περιγράψετε είναι πάρα πολύ δύσκολη για όλους τους πολίτες. Υπάρχουν όμως και εκείνοι οι πολίτες, οι νέοι, οι οποίοι μπαίνουν τώρα στην αγορά. Κάποιοι έχουν και δεν έχουν, και κάποιοι άλλοι δεν έχουν εργασία. Τι γίνεται με αυτούς, υπάρχει κάποια πρόνοια? Μιλάτε για τους νέους που θέλουν να μπουν στην αγορά εργασίας, έτσι δεν είναι? Ακούμε για κάποια προγράμματα τα οποία αφορούν τους νέους. Υπάρχει μια επιδότηση όπου είναι ένα ποσό χαμηλό που θα παίρνει ο νέος σαν προσάκτηση για τα πρώτο ένθυμο που το λέει η κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά δεν είναι εργαλεία τα οποία οθούν τον νέο, ειδικά προς την ελεύθερη οικονομία που εμείς εκπροσωπούμε. Εμείς θα θέλαμε να επανέλθει ο θεσμός που υπήρξε παλαιότερα και ήταν επαγγειωμένος μέσω του ΟΑΕΔ ή μέσω κάποιου άλλου φορέα που να επιδοτεί ξεκάθαρα τους νέους επαγγελματίες, αλλά αυτή τη φορά με στόχευση. Να μην δούμε τα φαινόμενα του παρελθόντος, όπου αυτό ήταν ένα οριζόντιο μέτρο που κάθε νέος άνοιγε ό,τι κατάστημα ήθελε, χωρίς κάποια προεργασία προγενέστερη, και να έχουμε καταστήματα μόνο με ρούχα, ας πούμε, σε μια γειτονιά να γεμίζουν, να τελειώνει το πρόγραμμα και να κλείνουν. Άρα πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί το εργαλείο της συμβουλευτικής σε ουσιαστική βάση και θα πρέπει να κατευθύνουν η πολιτεία το νέο προς ποια κατεύθυνση θέλει το πράγμα να πάει, ανάλογα την περιοχή κιόλας. Άρα, ας πούμε, ότι στα Γρεβενά εμείς θέλουμε να πουλάμε αγροτουρισμό, να μην μπούμε στον κόσμο να γεμίσουμε μαγαζιά με ρούχα, γιατί δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Εκεί είναι πολύ σημαντικό να το λάβει υπόψη η κυβέρνηση, αλλά με σωστή κατανομή των πόρων. Να μην χαθούν άλλα χρήματα τα οποία θα πάνε στον κουβά και, αν μου επιτρέπετε, θα εγκλωβίσουν και νέους ανθρώπους, γιατί τα προηγούμενα προγράμματα δεν γνωρίζαν οι άνθρωποι πώς λειτουργούν. Θα στο σημείο να είναι χρεωμένοι στο παλιό ΤΕΒΕ ή να χρωστάνε νίκη, γιατί δεν μπορούσαν να τα ξεπληρώσουν. Άρα ήταν ένα εργαλείο δωρο-άδωρο. Εκεί που είχαμε σε μια γειτονιά ένα φούρνο, ανοίξαν άλλοι 4, έκλεισε και αυτός που υπήρχε. Αυτό είναι καταγεγραμμένα. Νίκος Πιτσέρης, Καβάλα.
Και εγώ πρέπει να προσθέσω ότι οι θερμοτευτικοί καταναλωτές έχουν ξεμάθει και να ψωνίζουν με τη φυσική παρουσία τους στα καταστήματα, καθώς εκπαιδεύτηκαν 2 χρόνια στην πανδημία στις ηλεκτρονικές αγορές. Και αυτό επιτείνει περαιτέρω το πρόβλημα. Και να ρωτήσω τον πρόεδρο το εξής. Μια απάντηση είναι οι συνέργειες. Τα λεγόμενα clusters είναι ένας τρόπος για να μπορέσουν οι μικρομεσαίοι, οι έμποροι να επιβιώσουν στις νέες συνθήκες. Από αυτό που βλέπετε, από αυτό που αντιλαμβάνεστε, υπάρχει περιθώριο τούτο να συμβεί? Και αν ναι, με ποιον τρόπο θα μπορούσε από την πλευρά της κεντρικής ουσίας αυτό να καλλιεργηθεί? Αν μου επιτρέπετε πρώτα απ' όλα μια παρένθεση, να δώσουμε μια σαφή εικόνα το τι μέλει γενέστη με τις παραγγελίες από το ίντερνετ. Είχαμε ένα μεγάλο συνέδριο, το οποίο ολοκληρώθηκε, το Future of Retail της ΕΣΕΕ, το οποίο ολοκληρώθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, όπου εκεί πέρα αποτυπώθηκε η κατάσταση που επικρατεί. Εκεί πέρα όλοι οι ομιλητές δώσανε μια σαφή εικόνα στο ότι το φυσικό κατάστημα θα έχει λόγο ύπαρξης και στο μέλλον, σαν φυσική παρουσία. Άρα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κουμπώσουμε το φυσικό κατάστημα της γειτονιάς με ένα ηλεκτρονικό μέσο προβολής για να γίνεται παράλληλη πώληση ή προώθηση των προϊόντων. Άρα θέλουμε μια σύμπλεια του ηλεκτρονικού με του φυσικού καταστήματος. Αυτό για να επιτευχθεί, αυτό το μοντέλο που το οποίο πρέπει να λειτουργήσει δεν είναι τα μεμονωμένα e-shop, κατά προσωπική μου άποψη. Το μοναδικό το οποίο εργαλείο θα μπορούσε να λειτουργήσει είναι αυτό που λέμε με ευκολία συνέργειες. Εγώ το λέω επειδή είμαι και της δουλειάς, οι συνεργατικές πλατφόρμες, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι στα πλαίσια τα γεωγραφικά. Παραδείγματος χάρη, εμείς, σαν Εμπορικός Σύλλογος Γρεβενών, κάναμε μια πρωτοτυπία πριν 2 χρόνια μέσα στην πανδημία, το Γρεβενά Mall, όπου ήταν μια πλατφόρμα όπου κάθε κατάστημα είχε το χώρο του και μπορούσε εκεί πέρα να εντάξει τα προϊόντα του. Άρα μια παρουσία χωρίς μεγάλο κόστος και με μικρή εργασία για να βάλει λίγα προϊόντα, δεν ανάγκη να το γεμίσει με χιλιάδες προϊόντα, απλά και μόνο να έχει μια παρουσία για να κουμπώσει το φυσικό έναντι στη νέα σύγχρονη εποχή. Άρα, αν μου επιτρέπετε για να ολοκληρώσω και να απαντήσω, αυτό που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να κατευθύνει σε συνεργατικά σχήματα τα οποία θα έχουν χαρακτηριστικά συγκεκριμένα, είτε κλαδικά είτε γεωγραφικά, όπως ας πούμε άνθρωποι που πουλούν κοινά προϊόντα σε μεγάλη έκταση, και να κομπώσουν πλατφόρμες όπου κάτω από εκεί θα μπορούν τα καταστήματα με χαμηλό κόστος να έχουν την παρουσία που θέλουν και που χρειάζονται. Γιατί δεν μπορούν όλα τα καταστήματα να γίνουν μεγάλα e-shop. Δεν γίνεται, δεν μπορούν να το υποστηρίξουν. Άρα θέλουν απλά μια μερική προβολή στο διαδίκτυο, ώστε να βλέπουν οι καταναλωτές τα προϊόντα τους και τις τιμές τους για να γίνονται μετά πελάτες κατά συνέπεια στο φυσικό κατάστημα τους. Κώστας Μαυρίδης και κλείνουμε. Εγώ, κύριε Δημάδη, κύριε Πρόεδρε, θέλω να θίξω και να ζητήσω τη γνώμη σας απέναντι στον θεσμό των προθετικών ενεργειών, όπως είναι οι εκπτώσεις, οι προσφορές και άλλες ενέργειες. Μήπως έχουμε φτάσει στον κορεσμό? Γιατί φαίνεται κάθε φορά που ξεκινούν οι εκπτώσεις είστε αισιόδοξοι και στέλνετε αισιόδοξα μηνύματα και κάθε φορά που τελειώνουν είστε απαισιόδοξοι για την πορεία των εκπτώσεων. Μήπως τελικά πρέπει να γυρίσουμε σελίδα, να βρούμε κάτι άλλο? Κύριε Μαυρίδη, ένα ευχάριστο που ακούσαμε συνέδριο της ΕΣΕ από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Γεωργιάδη, ήταν ότι επιτέλους το πάγιο αίτημα της ΕΣΕ και των εμπορικών συλλόγων σε όλη την Ελλάδα να καταργηθούν οι ενδιάμεσες εκπτώσεις θα γίνει νόμος του κράτους και θα είναι η τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκε. Αυτό γιατί το ζητούσαμε εμείς. Γιατί θεωρούσαμε και θεωρούμε ότι πλέον με τις ενδιάμεσες εκπτώσεις, με τις εκδοτικές περιόδους, τις κλασικές που έχουν επεκταθεί και σε διάρκεια, με τις περιόδους Black Friday, Cyber Monday και ό,τι άλλο θέλουμε να ανακαλύπτουμε ξενόφερτο, έχουμε μία μόνιμη περίοδο εκπτώσεων προσφορών, όπως το ονοματίζει η εκάστοτε πολυεθνική που λανσάρει και προωθεί τα προϊόντα της. Αυτό έχει δημιουργήσει το εξής. Έχει δημιουργήσει μια ανασφάλεια στον καταναλωτή να νιώθει ότι πάντα κατευθείαν βγαίνει ένα προϊόν στην αγορά με μια μεγάλη τιμή και αυτομάτως θα μπει σε μια προωθητική και θα πέσει η τιμή του 30-40%. Άρα θεωρεί τον εαυτό του κορόιδο εισαγωγικά να ψωνίζει σε μια εκδοτική περίοδο, η οποία στην ουσία δεν είναι όντως εκδοτική περίοδο. Εμείς αυτό που ζητάμε στο συγκεκριμένο μοντέλο και ελπίζουμε να το τηρήσει, γιατί το ανακοίνωσε ο κύριος Υπουργός, να επανέλθουν οι 2 μεγάλες εκδοτικές περιόδους όπως πάντα γνωρίζαμε, όπου πραγματικά γίνονται σωστές εκπτώσεις. Είναι η λεγόμενη αλλαγή σεζόν που ήταν παραδοσιακά στην ένδυση και στην υπόδηση, όπου εκεί πέρα πάνω
γίνονται πραγματικά εκπτώσεις. Γνωρίζει ο καταναλωτής ότι θα προλάβει συγκεκριμένο αριθμό προϊόντων. Τώρα έχουμε έκπτωση και τα προϊόντα είναι άπειρα. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Άρα στην ουσία και αυτό το ζητάμε εμείς στη λογική του να κερδίσει ο καταναλωτής, να νιώθει, να ξαναδημιουργηθεί η σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει ως έμποροι όλα αυτά τα χρόνια παραδοσιακά. Αυτό θέλουμε. Τώρα, πολλά άλλα μοντέλα θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και πρέπει να έχουμε χρόνο να συζητήσουμε. Θεωρώ ότι το μέλλον είναι μπροστά.